Το κατόφλι του εισαγγελέα πέρασαν το μεσημέρι οι 7 από τους 8 εμπλεκόμενους στο σοβαρό επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην καρδιά του Βόλου, όπου έπεσαν πυροβολισμοί με πιστόλι κρότου. Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν 2 νεαροί Αλβανοί και 6 άτομα που εργάζονται στο κλαμπ. Πριν από λίγη ώρα μεταφέρθηκαν με κλούβα της ελληνικής αστυνομίας εδώ στο γραφείο του εισαγγελέα στο πρωτοδικείο του Βόλου τα 6 άτομα από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της πόλης που ξυλοκόπησαν αφού πρώτα καταδίωξαν τους 2 νεαρούς Αλβανούς οι οποίοι νωρίτερα είχαν ανοίξει πυρ με πιστόλι κρότου λάμψης. Εδώ στο δικαστικό μέγαρο έχει μεταφερθεί επίσης ο ένας από τους 2 νεαρούς Αλβανούς. Ο άλλος είναι στο νοσοκομείο του Βόλου όπου έχει υποστεί σοβαρά χτυπήματα. Πρέπει να σημειωθεί πως οι 6 από το νυχτερινό κλαμπ κατηγορούνται για πρόκληση σωματικών βλαβών ενώ οι 2 νεαροί Αλβανοί για παράβαση του νόμου περί όπλων. Το επεισόδιο έγινε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου όταν οι 2 νεαροί αλβανικής καταγωγής και ελληνικής υπηκότητας διαπληκτίστηκαν με θαμώνα του νυχτερινού κέντρου. Οι υπεύθυνοι του κλαμπ τους έδιωξαν, ωστόσο οι νεαροί επέστρεψαν λίγη ώρα αργότερα κρατώντας πιστόλι κρότου με το οποίο πυροβόλησαν στον αέρα 7 φορές ρίχνοντας άσφαιρα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ακολούθως επέστρεψαν ξανά έξω από το κλαμπ, 6 άτομα που εργάζονται σε αυτό τους αντελήφθησαν και τους καταδίωξαν με 2 αυτοκίνητα. Οι 2 νεαροί κατευθύνθηκαν προς το μέγαρο της αστυνομικής διεύθυνση στο Αλιβέρι, όπου οι 6 από το κλαμπ τους ακινητοποίησαν και τους ξυλοκόπησαν. Ο ένας από τους 2 νεαρούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ οι υπόλοιποι συνελήφθησαν.